Καλημέρα, εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα και αλλάζουν λίγο τα πράγματα από το μεσημεράκι και μετά. Το ξεκίνημα της εβδομάδας είχε μεγαλύτερη ανησυχία, ήταν κάπως πιο έντονα και με τη Σελήνη στον Ταύρο και με την όψη που είχαμε ανάμεσα στον Άρη και τον Ουρανό μας έκανε έτσι λίγο πιο νευρικούς, λίγο πιο αγχώδεις. Σήμερα η Σελήνη, όχι ακόμη δηλαδή, σε περίπου μία ωρίτσα από τώρα, θα προχωρήσει στους διδύμους. Προς το παρόν είναι ακόμη στον Ταύρο, είναι σε φάση κενής πορείας, δεν σχηματίζει δηλαδή όψεις. Σε μία ώρα λοιπόν από τώρα μπαίνει στους διδύμους. Είναι ωραία η Σελήνη στους διδύμους, έχει μια έμφυτη περιέργεια, θέλει να τα μαθαίνει όλα, θέλει να τα ξέρει όλα. Βέβαια, υπάρχει έτσι μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στο θέλω να μαθαίνω πράγματα και μου αρέσει το κουτσομπολιό. Οπότε προσέξτε το λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί πάνω σε αυτήν έτσι την επιθυμία να μάθουμε περισσότερα και να τα μεταφέρουμε κιόλας, μπορεί και άθελά μας τώρα όλο αυτό να είναι λίγο κουτσομπολιό. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, σημερινή μέρα δεν συγκαταλέγεται σε αυτές που λέμε δύσκολες της εβδομάδας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο λοιπόν πρέπει να την αξιοποιήσουμε με κάθε τρόπο. Είναι μια ήπια μέρα, όπως και η αυριανή. Από την Παρασκευή αρχίζουν έτσι κάτι παρατράγουδα πάλι. Οπότε τώρα που έχουμε μία καλή μέρα μπροστά μας, ας κοιτάξουμε μετά τις 12.30, ξαναλέω, γιατί προς το παρόν έχουμε Σελήνη εκτός πορείας, άρα είναι λίγο πιο έτσι, περίεργα τα πράγματα.